προχώρησαν οι διοικητικές πράξεις που θα επιτρέψουν τον πρώτο διορισμό ειδικευόμενου και την τοποθέτηση μιας επικουρικού ιατρού στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Αυτό κάνει γνωστό σήμερα, με δήλωσή του στην τηλεόραση Επιλογές, ο βουλευτής Σερών της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Χατζηβασιλείου για το πρόβλημα της παιδιατρικής κλινικής λόγω υποστελέχωσης, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία προσωπικού και ασθενών. Ο κ. Χατζηβασιλείου το προηγούμενο διάστημα ενημέρωσε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την κατάσταση που υπάρχει στο νοσηλευτικό ίδρυμα των Σερών. Θα επιμείνω ώστε να ακολουθήσουν σύντομα τα επόμενα βήματα για την επαρκή στελέχωση της κλινικής. Οι καλές συνθήκες εργασίας των ιατρών είναι απαραίτητες για την καλή εκτέλεση του έργου τους. Καταλήγει ο βουλευτής Σερών. Ενημερώθηκα πρόσφατα για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερών λόγω υποστελέχωσής της, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία προσωπικού και ασθενών. Η καλή λειτουργία του νοσοκομείου, το οποίο προσφέρει κρίσιμες και αναγκαίες υπηρεσίες στο νομό μας, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά μου. Γι' αυτό και βρίσκομαι δίπλα στους ασθενείς και τους ιατρούς και προσπαθώ να τους στηρίζω με κάθε τρόπο. Όπως είναι γνωστό, ενημέρωσα ήδη την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και την ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση στα πρώτα αιτήματα των εργαζομένων. Στην ουσία, προχώρησαν οι διοικητικές πράξεις που θα επιτρέψουν τον πρώτο διορισμό ειδικευόμενου και την τοποθέτηση μιας επικουρικού ιατρού στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Σερών. Θα επιμείνω ώστε να ακολουθήσουν σύντομα τα επόμενα βήματα για την επαρκή στελέχωση της κλινικής. Οι καλές συνθήκες εργασίας των ιατρών είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου τους.